Άλλοι δύο νεκροί από κορονοϊό στο νοσοκομείο του Βόλου. Πρόκειται για έναν άνδρα 83 ετών και μια γυναίκα 87 ετών, που ανέβασαν τον αριθμό των νεκρών στους 137 στη Μάγνηση από τις 19 Οκτωβρίου μέχρι και σήμερα. Ο Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας του Αχιλλοπουλίου τοποθετήθηκε στις τηλεοπτικές κάμερες για όλες τις νεότερες εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένου και του θέματος του εμβολιασμού στο Αχιλλοπούλιο. Νοσηλεύουμε πλέον 53 συμπολίτες μας, οι οποίοι νοσούν από τον κορονοϊό στην κλινική COVID. Και ένας ασθενής είναι διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας για τους ασθενείς με κορονοϊό. Όντως, την τελευταία εβδομάδα παρατηρούμε μια αύξηση και των προσερχομένων στα επίγοντα συνανθρώπους μας με τα συμπτώματα του κορονοϊού και στις εισαγωγές, κατόπιν επίσης και της διασποράς που είχαμε σε δομές της πόλης του Βόλου, όπως γνωρίζετε, για τη δομή του γεροκομείου Καναλίων και ιδιωτικών κλινικών. Αυτό αποτελεί τον καθρέφτη ότι υπάρχει διασπορά στην κοινότητα του κορονοϊού. Όντως είχαμε την απώλεια τριών συμπολιτών μας. Βέβαια, οι δύο είχαν προσβληθεί πρόσφατα από κορονοϊό. Η μία ήταν θετική στην όση του κορονοϊού, αλλά όπως και σας είπα, το τραγικό τέλος δεν προήρθε τόσο όσο από τη λίμωξη του κορονοϊού, όσο από τα υποκείμενα νοσήματα τα οποία είχαν αυτοί οι άνθρωποι. Έχουμε εμβολιάσει περίπου γύρω στους 500 ανθρώπους μαζί με το προσωπικό του νοσοκομείου, χωρίς παρενέργειες, χωρίς επιπτώσεις, χωρίς κάποιο ανέλπιστο συμβάν. Πρέπει να σας πω ότι οι 85 και άνω γονείς μας, ας τους πω έτσι, με μεγάλη ευχαρίστηση προσέρχονται τους ώστε να εμβολιαστούν και αυτό φαίνεται στα πρόσωπά τους. Από την Παρασκευή θα ανοίξει και δεύτερη εμβολιαστική γραμμή στο εμβολιαστικό κέντρο του νοσοκομείου, στο οποίο θα επαναλαμβάνουν τη δεύτερη δόση σε αυτούς που πήραν την πρώτη δόση. Και από ό,τι έχουν ενημερωθεί, νομίζω ξεκινάει από σήμερα ή αύριο το κέντρο υγείας Αλμυρού και σιγά σιγά θα επεκταθεί και στα υπόλοιπα κέντρα υγείας του νομού. Στο ίδιο μήκος σχήματος και ο γιατρός του ΕΚΑΒ, κ. Θαμνάς, ο οποίος τόνισε χαρακτηριστικά για την καθημερινότητα των διασωστών του ΕΚΑΒ και ευρύτερα το προσωπικό. Γενικά τώρα τελευταία, δηλαδή μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα, τα περιστατικά ήταν μειωμένα σε ό,τι αφορά τη Θεσσαλία. Τώρα τον τελευταίο καιρό, εδώ και 4-5 μέρες, έχουμε μια αύξηση των κρουσμάτων, ιδίως στα γυροκομεία, από ό,τι ξέρετε. Στα κανάλια είχαμε αρκετά περιστατικά στο γυροκομείο, καθώς και σε δύο ιδιωτικές κλινικές εδώ στο Βόλο. Άρα έχουμε μια αύξηση προς το παρόν, γύρω στα 25-30 περιστατικά, μπορώ να πω. Ο κύριος Καραμέτος πάντως συμπλήρωσε χαρακτηριστικά ότι παρά το ότι έχει ξεκινήσει ο εμβολιασμός, κανείς δεν πρέπει να εφησυχάζει. Πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα τα μέτρα της προστασίας.